πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με ένα ξεχωριστό θέμα, μέσα από το οποίο προκύπτουν διάφορα συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, εργαζόμενοι επαγγελματίες σοφρονιστικοί, οι οποίοι το κυνηγούν και βρίσκονται δίπλα σε φυλακισμένους, σε κρατούμενους. Και απ' την άλλη, βέβαια, η όρεξη ανθρώπων που παρά το γεγονός ότι το παρελθόν έχουν κάνει κάποια λάθη στη ζωή τους, έχουν εντός εισαγωγικών πληρώσει μέσα από τη διαδικασία της φυλακής. Αλλά δεν το βάζουν κάτω. Προσπαθούν, δεν το βάζουν κάτω, κυνηγούν τα όνειρα τα οποία άφησαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπαίνεις φυλακή, αφήνεις και τη ζωή σου. Αναφερόμαστε στις πανελλαδικές εξετάσεις στις φυλακές της Αγίας στα Χανιά, που δίνουν, στις οποίες συμμετέχουν κρατούμενοι. Ακριβώς. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Κονταξάκη, ο οποίος είναι διευθυντής του καταστήματος Κράτσης Χανίων. Τι κάνετε, κύριε Κονταξάκη? Καλησπέρα σε εσάς αλλά και στους τηλεθεατές σας, που νομίζω ότι εύστοχα αναφέρατε ότι το θέμα το οποίο θα αναλύσουμε είναι και ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Μέχρι στιγμής έχω να σημειώσω το εξής, κύριε Κονταξάκη. Έχουμε πραγματοποιήσει 4-5 συνεντεύξεις εδώ στην εκπομπή μαζί σας, όλες με θετικό πρόσημο. Και αυτό σημαίνει κάτι. Νομίζω ότι τα είπατε όλα και η προσπάθεια που γίνεται πλέον γνωρίζουν όχι μόνο στα Χανιά και στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, και δεν σας κρύβω ότι τα μηνύματα που λαμβάνω μετά και από το σασμό τον οποίο έγινε στο κατάστημα κράτησης, η ενημέρωση και το ενδιαφέρον είναι πλέον παγκόσμιο. Δέχουμε μηνύματα από Καναδά, από Αυστραλία και από Αμερική, για το ποιος είμαι και το πώς παίρνω τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Από εκεί και μετά δεν έμεινα μόνο στο κομμάτι του σασμού, του πραγματικού σασμού. Προχωρήσαμε, όπως γνωρίζετε, σε διαδικασίες ενημέρωσης με προγράμματα και έχουμε οδηγηθεί πλέον στο να μπορέσουμε σαν κατάστημα κράτησης όχι να ξεχωρίσουμε για αυτά που κάνουμε, αλλά να ξεχωρίσουμε για αυτά που μένουν στη μνήμη τόσο των πολιτών αλλά και των κρατουμένων. Κύριε Κονταξάκη, και να μας μιλήσετε λίγο πλέον για το εξεταστικό κέντρο. Να πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι που έχει να κάνει με το εξεταστικό κέντρο, το οποίο έχει βγει και αυτό μέσα από μια τεράστια προσπάθεια την οποία έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και λέω τεράστια γιατί ξέρετε ότι έχουμε το σχολείο της δεύτερης ευκαιρίας, έχουμε το ΚΕΘΕΑ μέσα και μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες έχουμε οδηγηθεί στο να μπορέσουν πλέον να πείσουμε με επιχειρήματα ότι έχουμε φοιτητές κρατούμενους, οι οποίοι καλό είναι να δοκιμαστούν και στο ανώτατο αξίωμα που είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Άλλωστε, στην αρχή λίγο πιεστήκαμε. Ολοκληρώστε. Στην αρχή λίγο πιεστήκαμε. Στην αρχή λίγο πιεστήκαμε στο να μπορέσουμε να πείσουμε. Μετά όμως και τα δύο Υπουργεία, και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, έσκυψαν πάνω στην πρότασή μας και γίνηκαν συνειδηπόροι σε αυτή την προσπάθεια. Άλλωστε το σχολείο και ο καλύτερος σοφρονισμός, η αλήθεια είναι, και μέσα από το σχολείο μαθαίνεις ότι παρά τα λάθη σου μπορείς να συνεχίσεις, να τα αφήσεις πίσω και να κοιτάξεις για μια καλύτερη ζωή το μέλλον, η αλήθεια είναι. Σε προσωπικό επίπεδο πώς νιώθετε? Δεν σας κρύβω ότι έχω πει άπειρες φορές δημόσια και ευχαριστώ και το κανάλι και εσάς προς όλη την εκπομπή και τους συνεργάτες σας ότι σοφρονισμός δεν είναι ο εγκλισμός. Σοφρονισμός είναι ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η πίεση, η διαδικασία της μόρφωσης, τα σχολεία τα οποία συνεισφέρουν και συμβάλλουν, το θέατρο, ο κινηματογράφος, όλα αυτά συμβάλλουν στο να υπάρχει μια καλή ψυχολογία, ώστε ο κρατούμενος να αντιληφθεί και να καταλάβει πόσο μεγάλη σημασία έχουν όλες αυτές οι παροχές, εάν υπάρχουν οι δυνατότητες, να έχει για να μπορέσει να βγει ένας καλύτερος άνθρωπος μέσα από το κατάστημα κράτησης, το οποίο είναι έγκλειστος. Κύριε Κονταξάκη, κομμάτι γίνεται... λίγο για τους ανθρώπους να μας μιλήσετε, πώς ένιωσαν οι άνθρωποι που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Από ό,τι διαβάσαμε, από ό,τι μάθαμε, ήταν και ένας άνθρωπος ηλικίας 65 ετών. Και πού στοχεύουν, αν έχουν μοιραστεί τα όνειρά τους μαζί σας? Πάρα πολύ κρατούμενοι. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ερώτηση. Εγώ θα απαντήσω.
πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει μεγάλες δοκιμασίες στη ζωή τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ζωή δεν έχει σημασία αν τους χαμογέλασε στα 30, στα 40, στα 50 ή στα 60. Σημασία είναι όμως ότι τους χαμογέλασε και τους έδωσε τη δυνατότητα να μπορούν να οραματιστούν ένα καλύτερο αύριο. Άρα, μέσα από τη δυνατότητα την οποία έδωσε η φυλακή, παύλα κατάστημα κράτησης, αλλά και το ενδιαφέρον το προσωπικό του συγκεκριμένου κρατούμενου, νομίζω ότι κερδίζει και ενισχύει όχι μόνο στο κομμάτι της μόρφωσης, της οποίας είναι ένας εξαιρετικός κρατούμενος μορφωμένος πλέον, αλλά και στο κομμάτι της συνείδησης, βγαίνοντας έξω αύριο μεθαύριο από ένα κατάστημα κράτησης, για να οδηγηθεί μέσα σε μια κοινωνία που ξέρετε όλοι ότι είναι δύσκολη η κοινωνία μας πλέον. Όποια κοινωνία βιώνει και ζει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης. Άρα τα εχέγγυα και η παιδεία και η μόρφωση η οποία παίρνουν από το κατάστημα κράτησης, χανίων τουλάχιστον που εγώ εκπροσωπώ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η βοήθεια η οποία συνεισφέρουμε. Μάλιστα. Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργαζόμενους της παιδείας, της υγείας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της αστυνομίας που συμβάλλει και αυτή με τον τρόπο της, ώστε να υπάρχει μια ηρεμία γενικότερη στον νομό Χανίων και κατ' επέκταση στην Κρήτη. Και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται είναι για να μπορέσουμε να έχουμε και έναν απόλυτο έλεγχο εν ώψη μιας τουριστικής περίοδου. Να είστε καλά κύριε Κονταξάκη, την καλησπέρα μας.